Καταρχάς να ευχαριστήσω για αυτή την πρόσκληση που ήταν μια τιμητική έκπληξη, γιατί εντάξει, ούτε κάποια ιδιαίτερη εδώ και καιρό δημόσια παρουσία ή ενεργή δράση έχω, αλλά τέλος πάντων πάντα είναι ευχάριστο να αισθάνεσαι ότι κάποιος θέλει να ακούσει τη γνώμη σου. Κοιτάξτε να δείτε, στο ερώτημα το οποίο τίθεται, θα έλεγα το εξής: η μόνη περίπτωση να έχει νόημα η φράση αριστερή κυβέρνηση είναι μόνο να ξεκινήσουμε από την αφετηρία ότι κανονικά η αριστερά και η διακυβέρνηση πρέπει να θεωρούνται έννοιες ασύμβατες, και ότι η φράση και ότι η μόνη περίπτωση να μην είναι οξύμορο η φράση αριστερή κυβέρνηση είναι να το δούμε σε μια πάρα πολύ αντιφατική, έτσι, διαλεκτική συνθήκη. Γιατί αυτό? Γιατί η διακυβέρνηση αφορά το κράτος, και το κράτος δεν είναι απλώς ένα εργαλείο και δεν είναι μόνο ένας συσχετισμός δύναμης, ή για να το πω διαφορετικά, το κράτος είναι ένας συσχετισμός δύναμης υλοποιημένος, και είναι υλοποιημένος υπέρ κάποιου. Και αυτό δεν είναι μια μεταφυσική συνθήκη, δεν είναι ο συσχετισμός σε μια συνέλευση ή σε ένα υπουργικό συμβούλιο. Αποτυπώνεται σε υλικούς μηχανισμούς, στην κωδικοποίηση του νόμου, στην υλικότητα των μηχανισμών, στους λόγους και τις στρατηγικές που παράγονται μέσα σε αυτό. Αποτυπώνονται στον τρόπο με τον οποίο εσωτερικεύεται στην ίδια τη θεσμική και συνταγματική συνθήκη η διάσταση της διεθνοποίησης, ειδικά στην εκδοχή της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης ή του ατλαντισμού, σε ένα ποικίλο φάσμα από πρακτικές. Άρα λοιπόν η διακυβέρνηση αφορά το να διαχειριστείς κάτι το οποίο είναι κομμένο, κεραμένο εξ ορισμού, για να στρέφεται ενάντια σε αυτές και αυτούς τους οποίους υποτίθεται ότι εκπροσωπείς. Και για αυτό το λόγο είναι καλό να θυμόμαστε ότι η ιστορική παράδοση αυτού που καμιά φορά λέμε αριστερά, δηλαδή των πολιτικών μορφών που σχετίζονται με το εργατικό κίνημα, δεν ήταν μια παράδοση ακριβώς διακυβέρνησης. Δηλαδή η ιστορικότητα αυτού του κινήματος δεν ήταν ποτέ να πάρει την κυβέρνηση, να εκδώσει διατάγματα. Ήταν πάντα μια μετασχηματιστική δυναμική, η οποία είχε ένα καθοριστικό στοιχείο που ήταν ακριβώς η ενεργητική κινητοποίηση των ίδιων των υποτελών τάξεων σε μια κίνηση που ήταν ταυτόχρονα και η υπέρβαση της ίδιας της συνθήκης της υποτέλειάς τους. Δηλαδή είναι αυτό που λέει κάπου, είναι αυτή η ιστορική κίνηση να γίνουν υποτελείς κράτος, είναι μια φράση που λέει κάπου Γκράμψη, δεν είναι να κρατικοποιηθούν, αυτό το είδαμε σε άλλες περιπτώσεις και η συνθήκη ήταν τραγική, ενώ είναι να αποκτήσουν την ικανότητα να υπερβούν τα όρια της τεχνιακής τους οπτικής και να έχουν την πεποίθηση ότι παρότι υποτελείς μπορούν να διευθύνουν την κοινωνία. Άρα λέω λοιπόν και αυτή η διάσταση, αν θέλετε, ότι ο κοινωνικός μετασχηματισμός δεν μπορεί παρά να είναι σε τελική ανάλυση υπόθεση της συμμετοχής, της κινητοποίησης, της πρωτοβουλίας, της επινοητικότητας των στρωμάτων που κατά συνθήκη εξοβελίζονται από την διακυβέρνηση, είναι μια αφετηρία που είναι καλό να την κρατήσουμε. Και αυτό έχει μας πάει σε ένα άλλο σημείο. Και εδώ έχουμε και μια, ας πούμε, πειραματική διάταξη. Μπροστά μας που είναι όντως η ελληνική ακολουθία της δεκαετίας του 2010. Τι μας δίδαξε αυτή? Μας δίδαξε ότι όντως μπορεί να τεθεί, δηλαδή ότι μπορεί να υπάρχει η λέξη αριστερή κυβέρνηση, αλλά να είναι ένα σύμπτωμα. Έτσι, ένα σύμπτωμα. Κάτι σήμαινε ότι αυτό το πράγμα προέκυψε στον ιστορικό ορίζοντα. Τι ήταν αυτό που όμως το έφερε στον ιστορικό ορίζοντα? Δεν ήταν προφανώς η πολιτική ευστροφία του Αλέξη Τσίπρα ή του Νίκου Παπά. Έτσι, ήταν μια πάρα πολύ βαθιά συνθήκη κοινωνικής και πολιτικής κρίσης. Μια κρίση που είχε χαρακτηριστικά ηγεμονικής κρίσης, δηλαδή μια αδυναμία να λειτουργήσει το πολιτικό σύστημα στην αναπαραγωγή του υπάρχοντος, ένας βαθύτερος κοινωνικός ριζοσπαστισμός, μια εισβολή μαζών στο προσκήνιο με πολύ εμφανείς τρόπους. Οι πλατείες, ίσως ήταν νομίζω ο Γιάννης ο Μαυρής το έχει μετρήσει αυτό, είναι η μεγαλύτερη ποσοτικά στιγμή κινητοποίησης. Νομίζω η δεύτερη Κυριακή των Πλατειών είναι η μεγαλύτερη κινητοποίηση στην ιστορία του ελληνικού κράτους, αν αναθρήσουμε πόσοι άνθρωποι ήταν στο δρόμο την ίδια μέρα. Και αυτό το πράγμα, άρα λοιπόν, τέθηκε σε αυτή την οριακή συνθήκη, σε αυτό το ρήγμα τέθηκε αυτή η πρόκληση. Ταυτόχρονα όμως αυτό έβαζε και μία άλλη συνθήκη, έτσι, ότι όχι μόνο το έφερε στο προσκήνιο μια τέτοια κινητοποίηση των μαζών,
Αλλά μόνο και μια τέτοια αντίστοιχη συμμετοχή και μετασχηματιστική δράση θα μπορούσε να το οδηγήσει και σε τέλος. Δηλαδή να το οδηγήσει σε ένα αποτέλεσμα θετικό. Και που νομίζω ότι μας πηγαίνει όχι ακριβώς σε μια κλασική λαθολογία. Εγώ δεν πιστεύω ότι το πρόβλημα ήταν ότι υπήρξαν μόνο τακτικά λάθη, παρότι προφανώς υπήρξαν και αποφάσεις που το έκριναν, γιατί η πολιτική συμπυκνώνεται και σε αποφάσεις. Μας πηγαίνει σε ένα βαθύτερο πρόβλημα που καταγράφηκε στην ελληνική ακολουθία τότε, που ήταν μια τεράστια κλίμακα συλλογική απρονοησία της αριστεράς, όλων των παραλλαγών της αριστεράς. Ποια ήταν αυτή, και δεν αναφέρομαι στο ότι θα μπορούσε να ήταν προετοιμασμένη για μια τέτοια κατάσταση, που ήταν μια ιδιότυπη συνθήκη λαϊκής κατάστασης εξαίρεσης, αλλά στο ότι ακόμα και εκείνη τη στιγμή δεν προσπάθησε να μάθει και να καταλάβει τι είναι αυτό που συνέβαινε. Αυτό φάνηκε σε διάφορες, δηλαδή φάνηκε στο ότι ούτε αξιοποιήθηκε η τεράστια λαϊκή συμμετοχή, ούτε προφανώς υπήρξε οποιαδήποτε προσπάθεια να υπάρξει μια αντιμετώπιση, γιατί είμαστε σε εποχές, δεν μου αρέσει καθόλου αυτή η έκφραση, το Τίνα, ίσως γιατί την έλεγε συνέχεια ο ΣΥΡΙΖΑ, συγγνώμη, αλλά έχει μια υλικότητα. Ποια είναι η υλικότητα? Ότι το παραμικρό μέτρο προοδευτικής πολιτικής γίνεται ένα στοιχείο ρήξης. Δηλαδή ένα από τα χαρακτηριστικά αυτών των συγκυριών είναι ότι κοντένουν πάρα πολύ την απόσταση ανάμεσα στο άμεσο και το στρατηγικό. Πώς να το πω, την αντιμετώπιση ενός προβλήματος και τον κοινωνικό μετασχηματισμό. Δηλαδή η Ελλάδα τότε, η χώρα μας βρέθηκε αντιμέτωπη με ένα δίλημα. Ή έπρεπε να κάνει μια ρήξη με την Ευρωζώνη ουσιαστικά, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, δεν θα μπω σε λεπτομέρειες, ή να αποδεχτεί μια συνθήκη την οποία ακολούθησε. Για να το κάνει αυτό δεν ήταν απλώς υπόθεση να αλλάξει ένα νόμισμα, ήταν να μπορέσει να αντιμετωπίσει μια πολύ δύσκολη μεταβατική περίοδο με μεγάλους κραδασμούς, ελλείψεις. Για να το κάνει αυτό, έπρεπε να μπορεί να ενεργοποιήσει μηχανισμούς και πρακτικές αντιμετώπισης προβλημάτων που στον πυρήνα τους είχαν το στοιχείο του μετασχηματισμού. Από την εθνικοποίηση στρατηγικών τομέων μέχρι τις αλλαγές στα καταναλωτικά πρότυπα, μέχρι το πλήρες ξεδίπλωμα στοιχείων αλληλεγγύης, θα πρέπει να το κάνει. Ποιο είναι το ενδιαφέρον? Ότι αυτά τα στοιχεία μπορούσες να τα δεις πραγματικά στο πώς συμπεριφέρονταν μαζικά κομμάτια των αγωνιζόμενων μαζών το προηγούμενο διάστημα. Τι συνέβη ιδίως στη διετία 10-12 ή στην περίοδο 12-15. Ούτε προγραμματική προετοιμασία έγινε, ούτε μία αναμέτρηση με το τι σημαίνει αυτό το πράγμα, ούτε προφανώς μία αξιοποίηση. Ούτε υπήρξε, που είναι καθοριστικό στοιχείο και στην Ελλάδα, αυτό δηλαδή θα πρέπει να το και αφορά όλες τις τάσεις αριστεράς, μία ετοιμότητα να κατανοήσει κανείς πως όταν τόσα εκατομμύρια άνθρωποι κατεβαίνουν στον δρόμο, η συγκρότηση πολιτικών μορφών που να αναλογούν στη νέα συνθήκη δεν μπορεί παρά να έχει και το χαρακτήρα μιας πολιτικής συντακτικής διαδικασίας. Δηλαδή μια διαδικασία που ανοιχτόκαρδα να ενσωματώνει αυτούς τους ανθρώπους και βεβαίως προφανώς να έχει την αναγκαία παιδαγωγική λειτουργία που πρέπει να έχει μια πολιτική συγκρότηση με ορίζοντα τον κοινωνικό μετασχηματισμό. Αν θυμηθείτε λίγο την ακολουθία, δεν υπήρξε τίποτα από όλα αυτά. Απλώς υπήρξε μια. Όλες οι τάσεις αριστεράς ενισχύθηκαν λίγο οργανωτικά και μετά παίχτηκε το πράγμα στις εκλογές. Και παρότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν χαρακτηριζόταν. Η κεντρική ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, μην παρεξηγηθώ, από ιδιαίτερα καλή σχέση με την θεωρία. Στην πράξη εφάρμοσαν ένα σχήμα αριστερού λαϊκισμού. Και ας μην είχαν διαβάσει, φαντάζομαι, ο Αλέξης Τσίπρας, Ερνέστο Λακλάου, δεν είχε διαβάσει μέχρι τότε. Δηλαδή, ποια ήταν η πολιτική πρακτική? Ότι είναι η πολιτική, εκφράζεις ένα λόγο. Και αυτός ο λόγος ο οποίος εκφράζεις συγκροτεί ταυτόχρονα σε αυτή την έγκληση που κάνει ο λόγος, σε αυτή την απεύθυνση και ένα συλλογικό υποκείμενο. Ο ΣΥΡΙΖΑ είπε: είμαστε εμείς που θα κάνουμε την αριστερή κυβέρνηση και φτιάξουμε μια. Και το πίστευσαν. Μόνο που άμα το κάνεις αυτό, είναι μια πάρα πολύ επικίνδυνη και ελληματική αντίληψη της πολιτικής, γιατί ούτε εσύ μετασχηματίζεσαι, ούτε τις μάζες μετασχηματίζεσαι, ούτε είσαι έτοιμος στην πραγματικότητα να δώσεις οποιαδήποτε σύγκρουση. Και αυτό φάνηκε μετά σε όλες αυτές τις ακολουθίες, σε οτιδήποτε ακολούθησε. Τα λέω όλα αυτά γιατί είναι καλό όντως να μπορούμε να μαθαίνουμε, έτσι, γιατί η ήττα ή θα μας οδηγήσει στην αριστερή μελαγχολία ή θα μας οδηγήσει σε ένα είδος μάθησης, κατανόησης. Και αυτό δεν έχει σχέση με μια αφελή έννοια το ότι θα τα κάνουμε καλύτερα, είναι να καταλάβουμε τι θα μπορούσαμε να κάνουμε διαφορετικά. Που είναι άλλο πράγμα από το καλύτερο. Το καλύτερο είναι μια ηθικολογική αντίληψη πολιτικής. Δεν στάθηκα στο ύψος των περιστώσεων, δεν προσπάθησα κτλ. Όχι, τα πράγματα έπρεπε να είχαν γίνει αλλιώς, είναι κάτι άλλο. Αποτυπώνει ότι κατανοείς ότι στην πραγματικότητα εκείνη δεν άλλαξες όσο έπρεπε να έχεις αλλάξει.
Και νομίζω ότι όλα αυτά παραμένουν, παραμένουν επίκαιρα. Γιατί παραμένουν επίκαιρα? Γιατί ο ένας δρόμος είναι ένας ιδιότυπος ρεαλισμός. Έχει μια σημασία, μια που λέμε για την αριστερά στην κυβέρνηση, ότι έχουμε και κανένα δύο παραδείγματα της αριστεράς στην κυβέρνηση ακόμα στην Ευρώπη. Έτσι. Η Ιβηρική είναι ένα τέτοιο παράδειγμα. Η απομείωση πολιτική και οργανωτική και ιδεολογική και των Ποδέμος και του αριστερού μπλοκ στην Πορτογαλία από την συμμετοχή τους σε κυβερνήσεις που εξακολουθούν να τις παρουσιάζουν με θετικό απολογισμό, γιατί υποτίθεται πως είναι κυβερνήσεις με την σχετικά λιγότερη ευρωλυτότητα, υποτίθεται, δεν είναι ακριβώς, είναι ένα ενδεικτικό παράδειγμα του πώς μπορεί, και νομίζω πως είναι πολύ λειψό να περιορίσει κανείς τον ορίζοντά του σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Και το λέω γιατί εκλογές έρχονται, έτσι, η επιθυμία κανείς να απαλλαγεί από τον υπαρκτό μητσοτακισμό, έτσι, είναι φαντάζομαι πολύ έντονη σε όλους μας. Αλλά κατανοούμε επίσης ότι δεν μπορούμε να ορίσουμε τον ορίζοντά μας αποκλειστικά και μόνο σε αυτό. Και το λέω αυτό και για να μην μακρηγορήσω. Και όλα αυτά έχουν μια σημασία, έτσι, να θυμηθούμε λίγο ότι αξίζει τον κόπο όντως να μπορούμε να συζητάμε πιο στρατηγικά. Λέγαμε κάποιος το ανέφερε, έτσι, λέγαμε τον ευρωκομμουνισμό ή την ιστορική σοσιαλδημοκρατία. Και αν κανείς κοιτάξει με τα τεράστια λάθη και τις τεράστιες ευθύνες, αν κανείς κοιτάξει όμως τι μπορούσαν να παράγουν ως πολιτικό πρόγραμμα ή αναμέτρηση με ερωτήματα, δεν έχει καμία σχέση με την θεωρητική και πολιτική έρημο που είναι το πολιτικό προσωπικό της κυβερνήσιμης, ας πούμε, αριστεράς στις μέρες μας. Έτσι. Δηλαδή, ακόμα και στη δεκαετία του 70, έτσι, μπορούσες να δεις την Σουηδική Σοσιαλδημοκρατία να συζητά το πρόγραμμα Μάιντνερ, ένα από τα πιο φιλόδοξα προγράμματα αγοράς, με το κοινωνικής συμμετοχής στις ιδιωτικές εταιρείες, ας πούμε εργατικού ελέγχου. Μπορεί κανείς να δει τι συζητούσε η αριστερά του εργατικού κόμματος, το κοινό, ακόμα και το κοινό πρόγραμμα στη Γαλλία, με όλους τους όρους με τους οποίους ξέρει. Δηλαδή, και αναφέρομαι συνειδητά σε ρεφορμιστικά ρεύματα, θα μπορούσα να πω και άλλα. Έτσι, θα δεις κανείς ότι μπορούσε κανείς να συζητάει βαθύτερα στρατηγικά και προγραμματικά και να αναμετρείται με την εξουσία, αν μη τι άλλο, με ένα στοιχειώδες επίπεδο σοβαρότητας. Άρα λέω λοιπόν ότι αυτό θα άξιζε τον κόπο να το κάνουμε. Και ένα πράγμα που έχει αξία και είναι το τελευταίο σημείο. Έτσι, η αριστερά πάντα έχει μια ιδιαίτερα αφιψηλού αντιμετώπιση απέναντι σε αυτούς τους οποίους εκπροσωπεί. Έχει πάντα μια ευκολία να τους ηρωοποιεί, ο εργάτης, δεν θα κάτσει ποτέ να δει τις αντιφάσεις του και τα λοιπά, αλλά και ταυτόχρονα αφιψηλού. Δεν τους ακούσει ποτέ. Ένα από τα χαρακτηριστικά της ελληνικής εμπειρίας της δεκαετίας του 2010 είναι, τουλάχιστον για μένα ήταν από τα πιο σημαντικά, ήταν ότι καταλάβαινες πόσο πλούτο μπορεί να κρύβει αυτή η κοινωνία. Πόσο αυτοί οι άνθρωποι που απελευθερώνονταν, έβγαιναν την κανονικότητά τους με βίαιο τρόπο, χάναν τις δουλειές τους, κινδυνεύαν να χάσουν το σπίτι τους, έτσι, ή βρίσκονταν, ένιωθαν το έδαφος. Ταυτόχρονα σκέφτονταν και μπορούν να σκεφτούν και μπορούσαν να έχουν πράγματα να πούν. Και ταυτόχρονα όσοι από αυτούς είχαν και κάποια γνώση, θέλαν να την καταθέσουν. Αυτό σημαίνει ότι όλο αυτό που λέμε, τι σημαίνει η διακυβέρνηση, ρήξη, σύγκρουση, δεν είναι απλώς κάτι εγκεφαλικό, δεν είναι απλώς υπόθεση επιτελείων ή ακόμα και θεωρητικών κέντρων με αναφορά στο μετακαπιταλισμό, παρότι προφανώς κανείς δεν θέλει να μειώσει την αξία και τη σημασία τους. Έτσι, είναι μια πολύ πιο μαζική, πολύ πιο συλλογική διαδικασία και θα είναι ένα στοιχείο το οποίο αξίζει τον κόπο. Σε τελική ανάλυση, έτσι, ο Πουλατζάς που τον θυμηθήκαμε δεν έλεγε μόνο αυτή τη γενικολογία για το σοσιαλισμό που θα είναι δημοκρατικός και τα λοιπά. Λέει και πολλά άλλα πράγματα και ένα από τα βασικά πράγματα που λέει στο κράτος εξουσία και ο σοσιαλισμός είναι ακριβώς όλη αυτή η σημασία που έχει να έχει αυτόνομα πράγματα, κινήματα, μαζικές οργανώσεις, ουσιαστικά παρότι απορρίπτει τη φράση, μια συνθήκη διαδικής εξουσίας. Άρα λέω αυτό το στοιχείο, μια μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στην ικανότητα των ανθρώπων που αγωνίζονται να μπορούν και να ασκήσουν, να μπορούν και να συμμετέχουν σε αυτό το πράγμα, τι χρειαζόμαστε. Σε τελική ανάλυση, έτσι, αν δεν πιστεύουμε ότι μπορεί η μαγείρισα να κυβερνήσει,
για να θυμηθούμε την κλασική φράση του Λένιν, δεν είμαστε ακριβώς αριστεροί. Δεν θέλω να πω, αυτή είναι η αφετηρία. Μια πεποίθηση ότι οι άνθρωποι μπορούν να πάρουν τις τύχες τους στα χέρια τους. Ευχαριστώ.